Καταρχήν να πούμε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει, να γίνει μια πολιτική αλλαγή, διότι τα τελευταία 20 χρόνια, θα έλεγα εγώ, έχει βαλτώσει το πράγμα και πρέπει να αλλάξει κάτι, γιατί απεδείχθη από την πράξη ότι δεν είχαμε ούτε πολιτική προστασία, ούτε έχουμε κάνει κάτι για την Αττική. Το όραμά μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε την Αττική, να την αλλάξουμε όψη, να την κάνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη και που πραγματικά θα τη ζηλεύει, δεν θα έχει να ζηλέψει κανένας τίποτα από τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να κάνουμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΣΠΑ και μέσω άλλων κονδυλίων, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το θέμα των σκουπιδιών ή το θέμα των ρεμάτων, των αντιπλημμυρικών έργων, είναι και πολλές άλλες δράσεις που μπορείς να κάνεις μέσω αυτών των κονδυλίων, που η απορροφητικότητα αυτή τη στιγμή είναι μηδενική. Αυτό είναι το όραμά μας, να αλλάξουμε όψη την Αττική και να μην είναι μια πόλη παραμελημένη, ένας νομός παραμελημένος, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το μισό πληθυσμό της χώρας. Ειδικά βέβαια όσον αφορά στη Δυτική Αττική, η οποία είναι και μια περιοχή με πολλά προβλήματα, έχουμε δει τα Υπουργεία, η Κυβέρνηση να μην συνδράμουν όλες τις φορές όσο πρέπει στο έργο του Περιφερειάρχη, του εκάστοτε Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, καταρχήν θέλω να πω πριν απαντήσω ότι δεν υπήρχε η ευθυξία από κανένα να παραιτηθεί ενώ κάηκαν και πνίγηκαν άνθρωποι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και θέμα ηθικής, αλλά και θέμα ανθρωπιστικό. Τώρα, εμείς, όπως είπε και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Πατούλης, θα πάρουμε πρωτοβουλίες να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν αυτό το παρεμποδίσει είτε κυβερνητικός παράγοντας ή είτε οποιοδήποτε άλλος παράγοντας, εμείς τότε θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα προχωρήσουμε, γιατί πρέπει πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα και πρέπει επιτέλους να γίνουν κινήσεις και πράξεις που θα ξεκινάνε από το σχολείο, από την παιδεία που πρέπει να έχουμε σαν λαός πάνω στα θέματα αυτά και από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλες κινήσεις, τις οποίες τις έχει εξαγγείλει ο πρόεδρός μας και βέβαια είναι και στο πρόγραμμά μας και το επόμενο διάστημα θα και εφόσον ο κόσμος και ο λαός της Αττικής μας εμπιστευτεί, θα το κάνουμε πράξη.